Χαιρετίζουμε και από το Φοιτητικό Σύλλογο Αρχιτεκτονικής στην πρωτοβουλία των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας για να στηρίξουμε φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τους εκατοντάδες συμφοιτητές μας που έρχονται από την επαρχία για να σπουδάσουν στην Αθήνα. Τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πρωτοετής, είτε με τα ενίκια που συνεχώς αυξάνονται, είτε με την κατάσταση στις εστίες, είναι μεγάλα, αλλά ο αγώνας μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών, που ακόμα και αν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν σπίτι, οι διοκτήτες τους το απαγορεύουν, ανεβάζοντας όλο και περισσότερο τα ενίκια. Σας εκφράζουμε λοιπόν την αλληλεγγύη μας, σας συμπαραστεκόμαστε και θα παλέψουμε μαζί σας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σήμερα είναι αδύνατο να μην γνωρίζει ένας φοιτητής ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και μέσα για την πλήρη κάλυψη της στέγασης όλων αυτών των φοιτητών. Υπάρχει αναξιοποιητό μέρος του επιστημονικού δυναμικού καταρτισμένο, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και οικοδόμοι, πολλοί εκ των οποίων είναι άνεργοι, το οποίο μπορεί να φτιάξει φοιτητικές εστίες που θα καλύπτουν όλες μας τις ανάγκες. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν περιλαμβάνει μόνο το προσωπικό χώρο ενός φοιτητή, αλλά και παροχές που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες, όπως η σύντηση, το ίντερνετ, το ρεύμα ή το ζεστό νερό, οι υποδομές αθλητικών εγκαταστάσεων και χώροι ψυχαγωγίας. Και αφού είναι αυτονόητα, γιατί δεν υπάρχουν ήδη? Γιατί σήμερα η ζυγαριά γέρνει στη μεριά του κέρδους και όχι των αναγκών μας, γιατί προηγούμενες και τωρινή κυβέρνηση παρέχουν χρήματα που δεν καλύπτουν παρά ένα ελάχιστο ποσοστό των παραπάνω. Γιατί ενισχύουν συνεχώς την πολιτική της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στις φοιτητικές εστίες, κάτι που μας θυμίζει και τη δράση τους μέσα στα ιδρύματά μας. Στις φοιτητικές εστίες του MP έχουμε καταφέρει να μην φύγει κανένας φοιτητής από το χώρο του, οργανώσαμε την αλληλεγγύη μας μαζεύοντας τρόφιμα για τους φοιτητές που μένουν στις εστίες κατά τη διάρκεια των διακοπών, καταφέραμε να συντηρηθούν υποδομές. Βέβαια, βλέπουμε και την απαράδεκτη κατάσταση της παλιές εστίας του MP, με κτίρια σε άθλια κατάσταση, κυριολεκτικά ανύπαρκτες υποδομές σε ρεύμα ή νερό. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να περάσουν όνειρα των κυβερνήσεων, όπως το να μείνουμε αμέτωχοι στη διατήρηση αυτών των συνθηκών διαβίωσης ή την οφθαλμαπάτη των ενοικίων στις εστίες. Ο μόνος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι η πάλη, ο αγώνας και η συνεχής πίεση μέχρι την ικανοποίηση των αναγκών μας. Έχουμε τεράστια πείρα από τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε παλέψει και έχουμε καταφέρει πολλά. Βάζουμε ακόμα ψηλότερα τον πύχη, καλούμε τους οικότροφους και των υπόλοιπων εστιών, αλλά και όλους τους φοιτητές να πορευτούν μαζί μας για να οργανώσουμε την πάλη μας για τη νέα ακαδημιακή χρονιά που ξεκινάει.